μελίωση του κτηριακού συγκροτήματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη των Γρεβενών. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστο Φόλια και τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ταλιαδούρο. Το παρόν στην όμορφη τελετή έδωσαν ο πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Στέλιος Γκανάτσος, η Γενική Γραμματής των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, κ. Κυριλεούδης και Γκούπας αντίστοιχα, εκπρόσωποι των τοπικών θρησκευτικών, πολιτικών και πολιτιακών αρχών, φορέων και θεσμών, καθώς και πλήθος κόσμου. Τον ημών έτησε το ψάρι Ιησούς Χριστός, ειρήνηση των Αγινών σκοντήρων, του κατάματι Θεών Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι, ισοκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα, και κατέβη η βροχή, εθεμελίε το γάρ επί την πέτρα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώ, του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώ με. Κύριε Λέησο. Υπέρ του Αρθού Αγιαστήν, ετ' ο είδωρ τούτο, τη δυνάμη και επιφυτής και ενεργία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθώ. Αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό προκλίνομεν. Παρεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησου. Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις ρεξεμές η κατά βαρβάρων το ρούμενος. Και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σου διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε του Χριστέ. Έντιμον και οπιστεύων επ' αυτό ουμήκατες. Καλό βάζουμε. Λίγα για εγώ. Βγάλουμε κανένα όνομα. Παλιά μου τέχνη. Ας βάζουμε θεμέλιους λίγους και ας βγάλουμε και όνομα. Γεννακόβητε και κορδέλε. Συγγνώμη λίγο. Γίνεται πραγματικότητα λοιπόν και από την εκπαιδευτική σεζόν 2008-2009 το νέο υπερσύγχρονο συγκρότημα των 100 στρεμμάτων συνολικής έκτασης και 6.000 τετραγωνικών μέτρων κτηριακών εγκαταστάσεων θα είναι έτοιμο να στεγάσει 2.500 φοιτητές που θα σπουδάζουν στην ολοκληρωμένη πλέον σχολή με τρία τμήματα του παραρτήματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη των Γρεβενών. Τελειώσαμε ένα σύγχρονο διδακτήριο όπου θα στεγάσει τα τρία τμήματα του ΤΕΙ στα Γρεβενά. Θεωρούμε ότι στη σημερινή εποχή, την εποχή της παγκοσμιότητας, της διεθνοποίησης και του ανταγωνισμού, τις καλύτερες προοπτικές επιτυχίας και πρόοδου έχουν οι λαοί, τα κράτη που μπορούν να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει πολλαπλά στην ανάπτυξη της πατρίδας μας. Και η ποιοτική εκπαίδευση περνάει μέσα από σύγχρονα διδακτήρια, από αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, από υποδομές, από βιβλία, από όλα αυτά
που έχουν να κάνουν με σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με έρημνά μας, όπως και ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη έχει τονίσει, είναι να καταστεί η πατρίδα μας ένας χώρος παιδείας και πολιτισμού και ιδιαιτέρως η ξεχασμένη για πολλά χρόνια ελληνική περιφέρεια. Σύγχρονα τμήματα ΤΕΗ, με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, σύγχρονες πανεπιστημιακές σχολές, με γνωστικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι το όραμά μας και ο στόχος μας και όλες μας οι προσπάθειες προς τα εκεί κατατείνουν. Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα που έχει προκύψει με την αναβαθμολόγηση των γραπτών. 33 γραπτών στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό νομίζω υπάρχει, το θέμα έχει αντιμετωπιστεί, έχει γίνει η ΕΔΕ, έχει πάει στον εισαγγελέα, έχει βγει το πόρισμα, έχουν αποδοθεί οι ευθύνες και προχωράνε σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες όλα τα θέματα. Όμως τάει να έχουμε την αναβαθμολόγηση όλων των γραπτών. Προσέξτε να δείτε, εδώ έχουν γίνει οι έρευνες που πρέπει, έχει βγει η ΕΔΕ και θα ακολουθήσουμε αυτά τα πορίσματα. Το κύρος των εξετάσεων δεν επλήγει. Το Υπουργείο Παιδείας είναι πάντοτε παρόν, προστατεύει το κύρος των εξετάσεων και γι' αυτό το λόγο οδήγησε ευθύς αμέσως τα ζητήματα αυτά και στη δικαιοσύνη με τη διενέργεια ΕΔΕ που τάχιστα έβγαλε το αποτέλεσμα. Ήταν τυχαίο γεγονός ή μιλάμε για κύκλωμα? Αυτό είναι θέμα των ανακριτικών αρχών, όχι του Υπουργείου Παιδείας. Μέρα ξεχωριστή. Για τα Γρεβενά, μέρα ξεχωριστή για την Δυτική Μακεδονία, μέρα ξεχωριστή για την περιφέρεια της Ελλάδος. Ένα καινούριο ίδρυμα γνώσης ξεπετάγεται στον γόνιμο χώρο των Γρεβενών. Θέσαμε το θεμέλιο λίθο για το ΤΕΗ, το παράρτημα των Γρεβενών. Σήμερα τα Γρεβενά διαθέτουν ένα τμήμα το οποίο φιλοξενείται σε ένα σχολείο. Του χρόνου, στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, θα φιλοξενεί τρία τμήματα, άρα μία σχολή, που θα φιλοξενείται στο δικό της κτίριο, το οποίο θα είναι ένα καινούριο κτίριο 7.000 τετραγωνικών μέτρων, με όλες τις και τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό σε γνώσεις στους φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν τα Γρεβενά, σε εξειδίκευση η οποία είναι δεμένη σε άμεση, σε ευθεία γραμμή με την παραγωγή.